Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι συνέβησαν σήμερα. Θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Μαζί μου είναι η κυρία Βιβί Καρακούση, φιλολόγος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και η κυρία Λίτσα Μπουτάλα, καθηγήτρια οικονομίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Φυσικό δεν έχουμε, αλλά ήρθε το απόγευμα στην εκπομπή στο 2 μαζί. Οπότε θα έχουμε και ένα απόσπασμα για το τι έγινε στη φυσική στη συνέχεια στο Δελτίο. Πώς ήταν η οικονομία? Ήταν διαφορετική φέτος. Δεν πάτησε καθόλου στα δεδομένα όλων των προηγούμενων ετών. Είδαμε μία προσπάθεια να συνδυαστούν κεφάλαια η μικροοικονομία με τη μακροοικονομία. Γενικά ήταν μη αναμενόμενα, ειδικά το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι φυσιολογικό ένα παιδί που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό, που επιλέγει δηλαδή αυτή την τομέα, να μιλάει για καπιταλισμό, να μιλάει για αυτά διδάσκονται τα παιδιά? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Όχι, έχει πιο πρακτικό κομμάτι. Στη μικροοικονομία αναφέρεται στην προσφορά και στη ζήτηση. Στη μακροοικονομία έχουμε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, λίγο πιο τραπεζικό σύστημα. Άσχετα βέβαια από το γεγονός ότι αυτά που διδάσκονται τα παιδιά στα σχολεία και στα βιβλία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι μακριά, Είναι, νομίζω, πολύ μακριά. Ποια παιδιά γράψαν καλά σήμερα? Γράψαν τα παιδιά της πρακτικής ή του βιβλίου στην οικονομία? Νομίζω της πρακτικής. Το βιβλίο σίγουρα δεν θα κάλυπτε, νομίζω, ούτε το 60% των θεμάτων των σημερινών, αν προσπαθούσαν να παπαγαλίσουνε. Ήθελε αφομοίωση, ήτανε θέματα για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Και εδώ είναι και το νόημα της οικονομίας, που τελικά η προετοιμασία της ξεκινάει από τη Δευτέρα Λυκείου. Από τη Δευτέρα, Από τη Δευτέρα. Τι είδους μάθημα γίνεται στην προοπτική σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την οικονομία? Πώς προσεγγίζονται τα θέματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο διαγώνισμα στις πανελλαδικές τα παιδιά? Θα πρέπει να γίνει μια βαθιά κατανόηση της ύλης, αφομοίωση. Η παπαγαλία έρχεται στην πορεία, συνδυαστικά, και πάρα πολλά θέματα για να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, στο σημερινό, που είδα πολύ χαρούμενες φατσούλες. Ναι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πείτε μου τα θέματα λίγο. Πώς ήτανε? Το θέμα Δέλτα, θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα πω ότι ήταν διαφορετικά. Απευθύνονταν σε απαιτητικούς και έξυπνους μαθητές. Το θέμα Δέλτα ήταν το πρωτότυπο. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, είδαμε θέμα συνδυασμού μικροοικονομίας, μακροοικονομίας. Δεν μπήκε το αναμενόμενο δύσκολο πέμπτο κεφάλαιο, που είναι ένας συνδυασμός προσφοράς και ζήτησης. Σε γενικές γραμμές, απευθυνόταν μάλλον σε έξυπνους μαθητές το θέμα Δέλτα, με βαθιά κατανόηση της ύλης και μαθηματικές γνώσεις. Κατάλληλο συνδυασμό μαθηματικών. Δηλαδή, λίγο ξεφύγαμε από την πεπατημένη της οικονομίας, έτσι όπως είναι. Ναι. Το θέμα γάμα ήταν ένα εξαιρετικό θέμα. Θα μπορούσε μόνο του να σταθεί σαν ένα θέμα Δέλτα. Θεωρώ ότι είχε πολλά ερωτήματα. Χρονικά, πιστεύω ότι ήμασταν οριακά στις 3 ώρες. Και θέμα που έκανε επίσης τη διαφορά στο τελευταίο του ζήτημα για να ξεχωρίσει τον άριστο, δηλαδή το 20 από το 19 και από το 18. Ναι. Όταν είναι στο τελευταίο θέμα που ο μαθητής είναι κουρασμένος, λειτουργεί πιο δύσκολα από ότι αν το δύσκολο θέμα είναι στην αρχή, ή αντίστροφα, αν δει ένα δύσκολο θέμα στην αρχή, σοκάρεται και χαλάει όλο το διαγώνισμα? Σήμερα νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά που είδανε το θέμα Δέλτα, επειδή δεν το περιμένανε, λίγο στην αρχή μπορεί να πάθανε αυτό το λεγόμενο σοκ, αλλά είναι καλύτερα να είναι στο τελευταίο, δηλαδή στο θέμα Δέλτα, γιατί θεωρώ ότι έχει περάσει ένα κομμάτι που έχουν σιγουρέψει κάποιες μονάδες και κάποιους βαθμούς, οπότε μετά λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Πιο απελευθερωμένα. Πιο απελευθερωμένα, οπότε μετά το παίζουν αυτό που λέμε όλα για όλα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργεί, ναι, καλύτερα στην ψυχολογία. Τι έκανε η ιστορία σήμερα? Σήμερα στην ιστορία, με βάση αυτά που γράφονται και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ήταν τα δυσκολότερα, λέει, θέματα των τελευταίων ετών. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν ήταν τα δυσκολότερα, αλλά σίγουρα ήταν θέματα που απαιτούσαν να έχεις αφομοιώσει καλά όλη την ύλη. Υπήρχαν δηλαδή στοιχεία και κομματάκια που ήταν ενδεχομένως μικρές παγίδες,
που τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν κατανοήσει και όχι απλά να έχουν παπαγαλίσει. Όποιος πήγαινε με μία παπαγαλία ενδεχομένως δεν θα κατάφερνε να αντιληφθεί τι τον ρωτάνε. Και αυτό ξεκινούσε από την αρχή, από το πρώτο ζητούμενο, δηλαδή ξεκινούσε από τους ορισμούς. Εμείς όμως, ειδικά τόσα χρόνια στο φροντιστήριο προοπτικής, στο μάθημα της ιστορίας, ακολουθούμε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε πρωτίστως με την αφομοίωση και μετά με την παπαγαλία. Και πάλι την παπαγαλία ανάλογα με το κάθε παιδί πόσο επιθυμεί να γράψει. Άρα, εφόσον όλοι οι μαθητές μου είχαν κατανοήσει όλο το βιβλίο, γιατί το βιβλίο, ξέρετε, είναι θεματικό, τα κεφάλαια δεν είναι από την αρχή μέχρι το τέλος όλη η ιστορία, είναι θεματικό. Εφόσον λοιπόν είχαν όλοι κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα γεγονότα σε αυτά τα θέματα, ακόμα και τα παιδιά που δεν είχαν προσπαθήσει τόσο όσο άλλοι μαθητές, μπορούσαν με δικά τους λόγια να γράψουν γιατί κατάλαβαν τι τους ζητάει. Πώς βαθμολογείται όμως ένα γραπτό που η απάντηση είναι με δικά μας λόγια? Αυτό έχει να κάνει μετά με τους βαθμολογητές, στους οποίους θα πέσει το συγκεκριμένο γραπτό. Και υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή, το με δικά μου λόγια γράφω ίσα-ίσα το τι συνέβη και το με τα δικά μου λόγια αποδίδω ακριβώς το τι λέει το βιβλίο. Έχει διαφορά. Είχα μαθητές στο παρελθόν. Ναι, γιατί μπορεί να έχεις έναν μαθητή που μπορεί να είναι συγγραφέας μετά από 10 χρόνια και να έχει τη δυνατότητα τεκμηριωμένα να απαντήσει. Βέβαια, είχα μαθητή που έχει γράψει απίστευτη βαθμολογία, που ξέρω μέχρι και ποιες λέξεις άλλαξε εκ των υστέρων και ανοίξαμε για να δούμε πού ουσιαστικά χάθηκαν τα 4 μόρια. Και ξέρουμε επακριβώς ποιες λέξεις άλλαξε. Και ναι, δεν αδικήθηκε αυτό το παιδί. Αλλά αυτό το παιδί είχε αφομοιώσει στο 100% όλα τα ιστορικά συμβάντα. Οπότε ήξερε και να συνδυάσει και να μπλέξει. Ναι. Βέβαια, η παπαγαλία σου εξασφαλίζει το απόλυτο άριστα. Δηλαδή, φεύγεις πάνω από το 90. Όποιος θέλει να φύγει πάνω από το 90... Υπάρχει κανείς που γράψει 100 στην ιστορία. Εγώ είχα την τιμή να το ζήσω αυτό. Είχα μαθήτρια η οποία μου χάρισε το 100. Και είχα και πολλούς μαθητές που μου χάρισαν το 99, που είναι το ίδιο, δεν συζητάμε. Εννοείται. Να μην είμαστε δηλαδή. Έχουν μάθει όλα τα βιβλία απ' έξω. Ένα βιβλίο έχουμε και ναι, το έχουν μάθει και πρωτίστως το έχουν κατανοήσει. Δηλαδή, ακόμα και λεπτομέρειες σήμερα, ας πούμε, όταν η Κεντρική Επιτροπή έστειλε τις προτινόμενες, ας πούμε, στα βαθμολογικά, έλεγε ότι αν ο μαθητής στον τάδε ορισμό δεν έχει γράψει ανάμεσα σε ποιους έγινε, ξέρω εγώ, το τάδε, να χάσει ένα μόριο. Εγώ έστειλα τους μαθητές μου έχοντας γνώση αυτού του πράγματος. Οπότε ναι, λένε ότι υπάρχει ασάφεια, λένε ότι στο σωστό ή λάθος, ενδεχομένως δύο δεν διατυπώθηκαν σωστά. Αν ρωτήσετε την άποψή μου ως ιστορικός, ναι, δύο δεν διατυπώθηκαν σωστά, ως ιστορικός. Αν ρωτήσετε όμως την άποψή μου σαν καθηγήτρια, ναι, τα παιδιά είδαν το προφανές και το απάντησαν σωστό ή λάθος. Ο χρόνος ήταν αρκετός στην ιστορία. Αυτή τη φορά, επειδή δεν είχαμε μεγάλους συνδυασμούς που να πηγαίνουμε από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, ήταν αρκετός. Δεν μου παραπονέθηκε κανένα παιδί. Όλα βγήκαν ακριβώς την ώρα τους, χωρίς να έχουν παραλείψει θέμα. Πώς ήρθαν στο φροντιστήριο, χαμογελαστά ή Εγώ είχα αυτό το... Καλά, σημαίνει και τελευταία μέρα, δεν ξέρω. Είχα το προνόμιο να έρθουν όλοι χαμογελαστοί, γιατί είχαμε την τύχη να τα μελετήσουμε πολύ πρόσφατα αυτά που πέσαν στις Πανελληνίες. Και όλοι ήρθαν και είπαν, εντάξει κυρία, οκ. Okay. Αφού το είπατε, το διαβάσαμε, το γράψαμε. Εντάξει. Μπορεί κάποιο παιδί να πιάσει το άριστο στην οικονομία? Μπορεί. Μπορεί με σωστή δουλειά, προετοιμασία, βαθιά κατανόηση της ύλης και για να ανεβούμε από το 90 μετά και πάνω, θέλουμε το κομμάτι της παπαγαλίας. Δηλαδή, πρώτα κατανοούμε, δουλεύουμε σωστά, μεθοδικά και μετά με την παπαγαλία για να φτάσουμε στο 100. Μπορούμε. Και μπορούν τα παιδιά. Έχουν τώρα, επειδή εσείς είστε άλλη κατεύθυνση, εσείς άλλη κατεύθυνση. Ναι. Έχουν διαφορές τελικά τα παιδιά που επιλέγουν τη μία και την άλλη κατεύθυνση στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν? Είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις? Είναι δύο... Καλά, η οικονομία, σαφέστατα, θα σας το πει Κυλίτσα, έχει ασκήσεις. Εμείς δεν έχουμε. Ναι. Έχουμε τις πηγές. Δηλαδή... Αλλά και στα δύο νομίζω ότι χρειάζεται κριτική ικανότητα. Και στα δύο, Και στα δύο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων και εμείς, εφόσον καλούνται οι μαθητές μας να γράψουν πηγές σε άγνωστα κείμενα που δεν πρέπει τα έχουν μπορούν... ξαναδούν, πρέπει να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τι λέει αυτό το οποίο έχουν μελετήσει και είναι γνωστό και το γνωρίζουν, τι λέει η πηγή και πού πρέπει να μπει αυτό το κομμάτι της πηγής, σε ποια σημεία πρέπει ακριβώς να τοποθετηθεί και να Τώρα, τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πώς είναι σήμερα τα παιδιά που τελείωσε όλο αυτό? Ανακούφισμένα. Έχουν μπει σε μια άλλη... Ανακούφιση. Σήμερα αλλάζει η ζωή τους. Ναι. Ηρεμία, ανακούφιση.
Νομίζω ότι είναι φοβερό το συνέστημα ότι δεν θα πάνε στο σπίτι να διαβάσουν. Θα καθίσουν, θα ξεκουραστούν και εν αναμονή των αποτελεσμάτων τους. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ναι. Αλλά μόνο ξεκούραση και να περάσουν καλά. Έχει και καύσωνα σήμερα. Νομίζω ότι κάποιοι βρέθηκαν ήδη στην παραλία. Όχι, είναι. Ήρθανε με τις τσάντες, τις πετσέλες στα μαγιό και φύγαν κατευθείαν. Μπράβο. Και φυσικά με μεγάλη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και να ευχηθούμε τα καλύτερα και για τα παιδιά και για τα αποτελέσματά τους, αλλά και αυτά που τώρα μπαίνουν στην περιπέτεια της τρίτης λυκείου. Εμείς είμαστε καλά. Εδώ. Θα τα πούμε του χρόνου. Να είστε καλά.